Στο ισόγειο του Εμπορικού Κέντρου Καβάλας πραγματοποιείται η έκθεση φωτογραφίας αρχαρίου του φωτογραφικού ομίλου Καβάλας, γεγονός που την αγίνει θεσμός, καθώς λαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια και η συμμετοχή είναι μεγάλη. Παράλληλα, το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης με πλήθος κόσμου, ενώ οι καβαλιώτες θα έχουν την ευκαιρία μέχρι την επόμενη Κυριακή να επισκεφτούν την έκθεση και να απολαύσουν τα εκθέματα. Είναι η έκθεση φωτογραφίας των νέων μελών. Είναι τα παιδιά που παρακολούθησαν το σεμινάριο φωτογραφίας αρχαρίων, το οποίο ξεκίνησε από τις αρχές του Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Και παραδοσιακά, πάντα στο τέλος του προγράμματος, κάνουμε την έκθεση φωτογραφίας των παιδιών, παρουσιάζοντας στον κόσμο τις καλύτερες φωτογραφικές στιγμές από τον κάθε συμμετέχοντα. Πότε ξεκίνησε και πόσο διάρκεια έχει? Η έκθεση ξεκίνησε εχθές, Παρασκευή, είχαμε τα εγκαίνια. Και μάλιστα να σημειώσω ότι είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου και ήταν προς μεγάλη μας χαρά αυτό. Και θα διαρκέσει 10 μέρες μέχρι την παραπάνω Κυριακή. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή από το πρωί από τις 10 μέχρι τις 10 το βράδυ, έτσι συνεχόμενα. Και προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει να δει τις δουλειές των παιδιών, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Παράλληλα, ο κόσμος, αν του αρέσει κάποιο έργο, μπορεί να αγοράσει κάποιο φωτογραφείο? Ναι, υπάρχει δυνατότητα αγοράς φωτογραφιών. Έχουμε σε κάποια έτσι σημεία βάλει και τις τιμές για τις φωτογραφίες. Βέβαια, δεν είναι ο σκοπός, δεν είναι αυτός ο σκοπός η πώληση. Αλλά αν κάποιος θέλει να αγοράσει, μπορεί με 30 ευρώ να αγοράσει μια από τις φωτογραφίες αυτές. Και βρισκόμαστε στην είσοδο του εμπορικού, να πούμε, που ναι, ο καθένας πίνοντας τον καφέ του μπορεί να... Βεβαίως, μπορεί να περιηγηθεί τις φωτογραφίες, είναι φυσικά δωρεάν η είσοδος, εννοείται. Και τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που κάνουμε εδώ τις εκθέσεις, πραγματικά είναι ένα πολύ καλό πέρασμα και δίνουμε τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να δει την δουλειά του ομίλου. Ο σκοπός είναι να εκθέσουμε όλες τις φωτογραφίες που βγάλαμε όλο τον χρόνο μέσα από εκδρομές που κάναμε με τον όμιλο και από δικές μας εκδρομές. Το κίνητρο που σου δίνει μια φωτογραφία για το κάτι παραπάνω, αυτό που θες να δείξεις στον κόσμο, τι είναι? Εξαρτάται τη φωτογραφία. Δεν είναι όλες τις φωτογραφίες. Δεν θέλουν όλες τις φωτογραφίες να πούνε κάτι. Έχει φωτογραφίες που απλά θες να αποτυπώσεις ένα όμορφο τοπίο. Εδώ ο καθένας τι μπορεί να βρει? Εδώ μπορείτε να βρείτε πορτρέτα, φωτογραφίες δρόμου, φωτογραφίες τοπίου, κάποια αντικείμενα. Θα τα δείτε, θα τα δείξετε και στα πλάνα σας. Οπότε ο καθένας πίνοντας τον καφέ του μπορεί να απολαύσει αυτά τα έργα, ακόμα και να τα αγοράσει. Βεβαίως, πωλούνται οι πίνακες και σε χαρτί και σε καπαφίξ, σε αυτή τη μορφή που τα βλέπετε. Και οι πίνακες αυτοί είναι από άτομα όλων των ηλικιών? Βεβαίως, έχουμε από 17 χρονών μέχρι 60 συγκεκριμένο σεμινάριο φέτος. Είναι μια έκθεση που έχει γίνει θεσμός? Βεβαίως, εδώ και 30 χρόνια ο Όμιλος κάνει αυτά τα σεμινάρια και κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς κάνει και την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.